Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Κρυαράκια μου, η μέρα κυλά με προτεραιότητα στη δουλειά, μιας και σας απορροφά τον τελευταίο καιρό. Μην δημιουργείτε ψευτικούς εχθρούς, πάρτε μία απόφαση στον ερωτικό τομέα και δώστε νέα πνοή σε οικογενειακά και ερωτικά θέματα. Η μέρα κυλά με πάρα πολλές χρονοκαθυστερήσεις λόγω του κυρίαρχου πλανήτη σας του Άρη. Και περνάμε στον Ταύρο. Ταύρη μου, η δύναμή σας είναι στα ύψη, άλλη μια μέρα ρουτίνας, αλλά εσείς σχεδιάζετε ένα υγιές μέλλον. Δώστε προτεραιότητα σε χρηματοοικονομικά θέματα και από το απόγευμα και μετά το τέρι σας θα βρει και μια λύση και η χαρά σας θα είναι ακόμα πιο μεγάλη. Έτσι είναι ο έρωτας όταν είναι αμοιβαίος. Πολύ απλά απολαύστε την κάθε σας στιγμή. Και περνάμε στο Δίδυμο. Ημέρα διαλογισμού σήμερα, μιας και είστε ιδιαίτερα σκεπτόμενοι, αυτό που διακρίνει το ζώδιό σας είναι η προσφορά σας στον περίγυρό σας. Κάθε καλή σας πράξη έχει ανταμυφθεί και εσείς βέβαια προχωράτε σε νέα σχέδια, τόσο ερωτικά όσο και στα οικονομικά. Και πάμε στα καρκινάκια μου. Καρκίνι μου, νέα πνοή δίνεται σε σχέδια επαγγελματικού τύπου και από την άλλη σας απορροφά ο ερωτικός τομέας. Δώστε προτεραιότητα σε επαγγελματικά και οικονομικά θέματα και από το απόγευμα και μετά ασχοληθείτε παρέα με φίλους, τον ερωτικό σας σύντροφο που στον τελευταίο τομέα θα έχετε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, δηλαδή στα ερωτικά σας. Λέων. Λιοντάρια μου, σήμερα πρέπει να ξεκαθαρίσετε μέσα σας τι γίνεται με τα ερωτικά θέματα, μιας και σας ταλαιπωρούν λίγο οι καθυστερήσεις από το τέρι σας. Μην παίρνετε βιαστικές αποφάσεις, αφήστε πίσω κάθε τι αρνητικό και πιστέψτε μέσα σας ότι το τέρι σας θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να φανεί αντάξιό σας. Η ημέρα κυλά με ευχάριστες εξελίξεις. Και πάμε στην Παρθένο. Παρθενάκια μου, ήρθε η στιγμή που περιμένατε σε θέματα γραφειοκρατικά, παύλα οικονομικά. Οι γιορτές πέρασαν και εσείς περιμένετε αυτή τη στιγμή, επιτέλους δηλαδή πρέπει να ξεκουραστείτε. Υποχρεώσεις πολλές, αλλά εσείς είστε οι νικητές. Δώστε προτεραιότητα σήμερα στην οικογένεια, στον ερωτικό σύντροφο και στις παρέες σας. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, με πάρα πολύ τρέξιμο στον επαγγελματικό τομέα, αλλά με πάρα πολύ καλές απολαβές σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Σύμμαχό σας, καλή φίλη, αλλά και το ερωτικό σας κομμάτι που σας προβλημάτιζε ξεθολώνει επιτέλους το τοπίο. Είναι πολύ απλό το να είσαι ζυγός και πολύ δύσκολο μέχρι να το αποδείξεις. Η ημέρα κυλά σε γοργούς ρυθμούς, παρέα με φίλους και την οικογένεια. Και πάμε στο Σκορπιό. Σκορπιοί μου, η ημέρα αυτή μπορεί να θεωρηθεί καταλύτης για την καριέρα σας και τα οικονομικά σας θέματα, μιας και τα έξοδά σας έχουν υπερβεί τα έσοδα. Σήμερα κάνετε καλύτερη οικονομία και βάζετε νέα πλώρη στην αρένα των επαγγελματικών σας σχεδίων. Δώστε έμφαση σε συμβουλές που θα πάρετε. Και πάμε στον Τοξότη. Τοξοτάρες μου, σήμερα είναι η μέρα που πρέπει να ασχοληθείτε με τα προσωπικά σας θέλω. Καλή δουλειά, αλλά πρέπει να σκεφτείτε ότι είστε και άνθρωποι. Από το μεσημέρι και μετά αφιερώστε την ημέρα σας σε φίλους, αλλά και στο τέρι σας που είναι δίπλα σας και σας στηρίζει. Αυτό στο ζώδιο σας οφείλεται γιατί ο πλανήτης βίας βρίσκεται στο Σκορπιό και σας μπλοκάρει λιγάκι, αλλά δεν σας φοβάμαι εγώ εσάς. Και πάμε στον εγώ καιρό. Δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά. Πρέπει να ξεκουράζετε τον εαυτό σας, μιας και σας απορροφά ο επαγγελματικός τομέας και από την άλλη κλείνετε τρύπες από το παρελθόν, φυσικά οικονομικές. Η δύναμή σας είναι στα ύψη. Δώστε προτεραιότητα στον εαυτό σας και φυσικά μη δίνετε σημασία στα σχόλια, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά σας θέματα. Υδροχόος, η σημερινή ημέρα είναι για σας καταπληκτική σε επαγγελματικό επίπεδο, μιας και δίνετε ιδιαίτερα προσοχή στον τομέα εργασίας παύλα οικονομίας. Τα ερωτικά σας πρέπει να τα κοιτάξετε από άλλο πρίσμα και να μην κουράζετε λίγο το τέρι σας. Η ημέρα κυλά με δυνατές συγκινήσεις σε όλους τους τομείς σας. Και πάμε στα ψαράκια. Η σημερινή ημέρα βρίσκει εσάς σε ένα ρο σύννεφο, μιας και είναι η φάση των πλανητών που σας κάνουν λίγο ευσυγκίνητους. Η ημέρα είναι ουδέτερη σε επαγγελματικό τομέα αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Δώστε προτεραιότητα σε γραφειοκρατικά θέματα και από το απόγευμα και μετά χαλαρώστε παρέα με τους φίλους σας. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.